Εσά δεν σα ανησυχεί το ενδεχόμενο, τώρα το ενδεχόμενο παντοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία, Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μα, κύριε Παπακυριακόπουλε, από το αποτέλεσμα τη κάλπη τη 21η Μαου προκύπτουν δύο βασικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι αποτυπώθηκε ένα αρνητικό συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων που εκφράζεται χαρακτηριστικά με το γεγονό ότι τα τρία συστημικά κόμματα, αυτά που έχουν κυβερνήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, συγκέντρωσαν ένα ποσοστό πάνω από 72%. Ένα στοιχείο είναι αυτό, μαζί και με μια σειρά άλλα στοιχεία του αποτέλεσματο που δείχνουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ακόμα εργαζομένων που μπαίνει σε μια λογική ε, επιλογή του μικρότερου κακού, που βέβαια κατά τη γνώμη μα συνήθω, αυτό το έχει δείξει και η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, συνήθω οδηγεί στο μεγαλύτερο κακό. Το δεύτερο στοιχείο όμω του αποτελέσματο, που είναι και το μοναδικό ελπιδοφόρο κατά τη γνώμη μα, είναι η σημαντική άνοδο που κατέγραψε το ποσοστό σε ψήφου στο ΚΚΕ. Το οποίο έχει και ορισμένα ποιοτικά στοιχεία κατά τη γνώμη μα που ξεχωρίζουν, όπω είναι η ακόμα μεγαλύτερη άνοδο σε εργατικέ λαϊκέ περιοχέ, κυρίω στο λεκανοπέδιο τη Αττική αλλά και σε άλλα αστικά κέντρα, το γεγονό ότι προέκυψε αυτή η άνοδο σε περιοχέ που υπήρχαν πολύ σοβαρέ αγωνιστικέ διαδικασίε το προηγούμενο διάστημα, άρα διαμορφώθηκαν αγωνιστικοί δεσμοί με εργατικά λαϊκά στρώματα, και επειδή πλέον έχει διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό συσχετισμό, νομίζουμε ότι αυτό το οποίο λέγαμε και πριν τι εκλογέ τη 21 Μάη το δίλημα δηλαδή με βάση το οποίο καλούσαμε τον κόσμο να κάνει την πολιτική του επιλογή, κατά τη γνώμη μας τώρα είναι πιο καθαρό, πιο δηλαδή, το ότι απέναντί μας θα υπάρχει μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, το παντοδύναμη ή μη παντοδύναμη, ξέρετε, εξαρτάται πάντα από το επίπεδο δράσης πάλι του εργατικού λαϊκού κινήματος, και κατά τη γνώμη μα, δεν υπάρχει καμία παντοδύναμη κυβέρνηση όταν είναι ισχυρό το εργατικό λαϊκό κίνημα και ισχυρό το ΚΚΕ. Αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μα προβάλλει ω και μπορεί να γίνει πιο καθαρό σε ευρύτερα κομμάτια εργαζομένων, ανεξάρτητα την πολιτική επιλογή που έκαναν στι 21 Μάη, είναι το ποιο θα είναι ουσιαστική, πραγματική, μαχητική και από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων αντιπολίτευση στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, ποιο δηλαδή θα μπορέσει να την πολεμήσει, να τη δυσκολέψει τη ζωή και να βοηθήσει το εργατικό λαϊκό κίνημα να πετύχει νίκε. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ορισμένα γεγονότα που κατά τη γνώμη μα είναι τα καθοριστικά που πρέπει να συζητάμε αυτέ τι μέρε, για να μην ξαναμπαίνουμε σε μια συζήτηση ποιο μιλάει με ποιον, ποιο μπορεί να κυβερνήσει με ποιον. Ούτω ή άλλω η κοινή προγραμματική βάση είναι αυτή η οποία διαμορφώνει το ποιο μπορεί να κυβερνήσει με ποιον. Και με αυτή την έννοια θα μπορούσε να έχει υπάρξει κυβέρνηση και στι 21 μετά τι 21 Μάη, μπορεί να υπάρχει και στι 25 Ιούνιου μεταξύ των κομμάτων που συμφωνούν στρατηγικά στα μεγάλα. Υπάρχουν όμω μερικά γεγονότα αυτέ τι μέρε που δείχνουν κατά τη γνώμη μα ότι αυτό το οποίο Έγινε πάρα πολύ καθαρό με αφορμή το έγκλημα στα τέμπη. Το δηλαδή ή τα κέρδη του ή οι ζωέ μα ε, αφορά πάρα πολλού τομεί τη ζωή μα. Το είδαμε στο πέραμα με το εργοδοτικό έγκλημα, το είδαμε με του δύο θανάτους σε δύο συνεχόμενε ημέρε επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο, το βλέπουμε με δεκάδε πληστεριασμού που γίνονται ακόμα σε σπίτια, σε μαγαζιά, φτωχό κοσμού και γίνονται πολύ μεγάλε προσπάθειε από το εργατικό λαϊκό κίνημα, από του φορεί του, με μπροστάριδε και τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ να εμποδιστούν. Και λέω, παρότι κάθε ένα από αυτά τα θέματα θα μπορούσε να είναι ξεχωριστό θέμα τοποθέτηση, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι δεν μπορεί να, να ανεχόμαστε άλλο πλέον την υποκρισία. Και η υποκρισία αφορά και τη Νέα Δημοκρατία, που έχει το θράσο, επιτρέψτε μου να πω, να εμφανίζει στο πρόγραμμά τη ότι σε 7 με 10 λεπτά θα πηγαίνει το ασθενοφόρο με την πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα, που λέει ότι από το 19 μέχρι σήμερα έχουν βγει 450 άνθρωποι στη σύνταξη από, το ΕΚΑΒ και έχουν γίνει μόνο 46 προσλήψεις μόνιμων, αλλά ούτε βέβαια και από τη Ν. Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, που επιτρέψτε μου να πω ότι και για την περίπτωση του περάματο και για την περίπτωση του συστήματο υγεία έχουν τεράστιε ευθύνε. Και γιατί έχουν συγκυβερνήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ με, με του ΑΝΕΛ, που διαμόρφωσαν το έδαφο και η μια κυβέρνηση έχτιζε και η άλλη συνέχιζε πάνω σε αυτό που έχτιζε η προηγούμενη μια συγκεκριμένη πολιτική που για παράδειγμα στον χώρο της υγείας για να το πιάσουμε με βάση το, το σημερινό πολύ τραγικό γεγονός στη Νέα Μάκρη έχουμε μια συνολική, σταθερή πολιτική εμπορευματοποίηση της υγείας που υποβαθμίζει διαρκώς και την πρωτοβάθμια και την νοσοκομειακή περίθαλψη που δεν μπορεί να λέμε σήμερα ότι... Δεν ξέρουμε τι γίνεται στην Ανατολική Αττική, που είναι μια περιοχή με πάνω από μισό εκατομμύριο κόσμο που δεν έχει νοσοκομείο, παρά τα αιτήματα Όλα αυτά τα χρόνια και όλοι αυτοί που κυβέρνησαν δεν μπορούν να κάνουν ότι δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα mm. και δεν μπορούν να μιλάμε για μια εγκληματική πολιτική που δυστυχώ φτάνει στο σημείο να οδηγεί και σε νεκρού και σε θύματα. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν πολιτευτεί με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Και επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα μόνο για να κλείσω και ευχαριστώ για την ανοχή σα. Μια κουβέντα μόνο. Η πορεία εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση υγείας υγεία έχει τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασού και τη συγκυβέρνησή του που έκλεισε νοσοκομεία, κλίνε, απέλησε προσωπικό. Με τη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ που είναι η πρώτη κυβέρνηση που ίδρυσε, που έκοψε κορδέλα στο πρώτο νοσοκομείο ΑΕ, το πρώτο νοσοκομείο ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα, στη Σαντορίνη. Και τη συνέχισε βέβαια η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με ακόμα παραπέρα εμπορευματοποίηση, με τα απογευματινά ιατρία, με μια σειρά από τέτοιου είδου παρεμβάσει. Λοιπόν, έχει ονόματε πόνιμο λοιπόν το ποιο φταίει για αυτήν την κατάσταση στο σύστημα υγεία και δεν μπορούμε άλλα κροκοδίλια δάκρυα προεκλογικά, λοιπόν, την ώρα που οι αυθύνε είναι ακέραιε δικέ του. Κύριε Φράγκο, θα με ενδιαφέρει όμω να, να, ακούσω και τη θέση σα για τη Χάγη. Να πω από την αρχή για αυτό το θέμα, μια και το ξεκινάτε από αυτό, κύριε Παπακριακόπουλε, Εμεί ήμασταν το μόνο μάλλον κόμμα προεκλογικά που βάζαμε στην ατζέντα την προεκλογική το γεγονό ότι δρομολογούνται επικίνδυνε διευθετήσει στα ελληνοτουρκικά και ιδίω στο Αιγαίο. Και αυτέ οι διευθετήσει δρομολογούνται με ενατοϊκή ομπρέλα και αμερικανική πρωτοβουλία με αυτήν την έννοια μιλάμε για επικίνδυνο και επειδή έχουμε ένα προηγούμενο στο οποίο συμφωνούν τα υπόλοιπα κόμματα που είναι του της Νατοικής Συμμαχίας, της συμμετοχής της χώρας μας, όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν μιλάει άλλο για αποδέσμευση από τους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και του σχεδιασμού του ΝΑΤΟ. Θέλουμε να θυμίσουμε απλά ότι έγιναν δύο συμφωνίες διακρατικές για τον καθορισμό ΑΟΣ το προηγούμενο διάστημα και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, όπου και στη μία και στην άλλη περίπτωση υπάρχουν παραδείγματα όπου δεν ικανοποιήθηκαν κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και τα δικαιώματα Ιταλίας <coughs> σε σχέση με την Ιταλία και τα, <coughs> της των στροφάδων και από την άλλη πλευρά το ότι βγήκε σε συμφωνία με την, για την ΑΟΣ με την Αίγυπτο εκτός το Καστελόριζο και η Μισή Ρόδος. Λέω αυτά έχουν δημιουργήσει ένα προηγούμενο και επειδή ξέρουμε ότι σε μια περίοδο που οι ανταγωνισμοί των μεγάλων εμπεριαλιστικών δυνάμεων οξύνονται, και επειδή αυτή τη στιγμή είναι στρατηγική επιλογή των ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να κρατήσουν την Τουρκία στον νατοϊκό μπλοκ για να μην πάει στο άλλο μπλοκ, το Κίνα-Ρωσία, ακριβώ γι' αυτό το λόγο εκφράζουμε πολύ έντονε ανησυχίε για αυτά που έρχονται. Ένα το κρατούμενο. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω σε σχέση με την πολιτική συζήτηση για το, για το εσωτερικό τη χώρα μα. Το επόμενο διάστημα, εμεί αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε στου είναι ότι πραγματικά έρχονται ζώρικα. Και έρχονται ζώρικα, γιατί θα έχουμε απέναντί μα μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Το πρόγραμμα τη οποία το ξέρουμε ήδη αποτυπώθηκε και στην αιαρή έκθεση τη Κομισιόν: καθυλωμένη μισθή, ξεπάγωμα των τριετών το 2027 και αν. Νέα φοροεπιδρομή, ειδικά σε μικρού επαγγελματίε και συνέχιση τη των μισθωτών και των συνταξιούχων. Όλοι άμεσα. Νέα πράσινα χαράτσια, έμεσα, έμεση φόροι, νέοι που έρχονται γιατί πρέπει να προχωρήσει η λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Επιτάχυνση των πληστηριασμών για να διαχειριστούν, όπως λένε, το ιδιωτικό χρέος. Και όλα αυτά έρχονται στο όνομα του νέου μνημονίου, υπερμνημόνιο το λέγαμε εμείς πριν τις προηγούμενες εκλογές του Ταμείου Ανάκαμψης, και μάλιστα μας λέγανε υπερβολικούς, που το λέμε υπερμνημόνιο, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη παραφιλογία η οποία διαψεύδεται βέβαια από την ίδια την πραγματικότητα ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, ότι δεν υπάρχει επιτήρηση, ότι ο καθένα μπορεί να ασκήσει το πρόγραμμά του και διάφορα τέτοια που ακούμε. ακούμε Λέτε προϊκά. για τη δανειακή σύμβαση και του όρου που συμβαίνουν. Λέμε για τη δανειακή σύμβαση που ο ίδιο ο πρωθυπουργό σε το βράδυ, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ΕΕ, παραδέχτηκε ότι είναι μνημόνιο. Και ξέρετε, μνημόνιο σημαίνει έρχονται χρήματα για συγκεκριμένου λόγου. Που στην προκειμένη περίπτωση είναι να χρηματοδοτηθούν επενδύσει μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε συγκεκριμένου τομεί και κλάδου, Γι' αυτό έρχονται χρήματα. Αυτό θα... Και ταυτόχρονα υπάρχουν ολόκληρα πακέτα αντιλαϊκών μέτρων, 350 προαπαιτούμενα πρέπει να ψηφίσει η επόμενη κυβέρνηση, 200 ψήφισε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Και επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι όταν έχει ψηφίσει του μισού 200 από του παραπάνω από 400 νόμου τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, και 70% το ΠΑΣΟΚ των νόμων που έφερε η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, δεν μπορεί να λε ότι θα κάνω άλλη αντιπολίτευση. Ήδη ίδια αντιπολίτευση θα κάνει, συστημική, συνενετική για το επόμενο διάστημα. Όχι γιατί είναι θέμα διάθεση κάποιου, είναι θέμα προεκλογικών εξαγγελιών. Ακριβώ γιατί συμφωνούν στη στρατηγική. Συμφωνούν στα κύρια. Και επειδή. Είναι προκλητικό. Κρίνουμε αλλιώ κύριο, είναι προφανώς. τα κύρια, βέβαια. Προφανώ. Τα κύρια λοιπόν είναι, είναι οι δεσμεύσει δεν... στην Ευρωπαϊκή Ένωση, yeah. είναι το να προχωρήσει yeah. να λειτουργεί η οικονομία yeah. με βάση του στόχου τη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομήλων. <η> oh. Είναι οι <χ Messenger> δεσμεύσει στο ΝΑΤΟ, είναι οι δεσμεύσει να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στο Μακελιό. Αυτά είναι τα κύρια που καθορίζουν, αν θέλετε, και τα υπόλοιπα. Γιατί όταν είσαι ο Θεωρή Δεδομένη την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομιλών, τότε θα κρατά καθυλωμένου του μισθού, θα βάζει περισσότερου φόρου για να μπορεί να χρηματοδοτεί. Για να μπορεί να χρηματοδοτεί αυτού που δεν φορολογεί. φορολογείται όλα τα τελευταία χρόνια και η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που ε, είναι έτσι. το μεγάλο κεφάλαιο, η επιχειρηματικοί όμιλοι, είναι η εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών, είναι ο αναβαλώμενο φόρο των τραπεζών, είναι Α. όλα αυτά τα οποία έχετε ψηφίσει Με μαζί. Δεν προλάβατε, θα το έλεγα για τι τράπεζε. Και επιτρέψτε μου Επίσης να κλείσετε, κύριε Παπακυριακόπουλε, γιατί εδώ πέρα μα προσπαθούν να μα κάνουν να πιστέψουν ότι σαν ήρθαμε χτε αυτή τη χώρα το τρίτο μνημόνιο με δεκάδε εφαρμοστικού νόμου που έχουν ισχύ ακόμα και σήμερα, το ψηφίσαν όλοι μαζί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, επειδή δεν είχε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία εκείνο το καλοκαίρι του 2015, είχε την κοινοβουλευτική στήριξη τη Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ και του Ποταμιού τότε. Πάντω ήταν άλλη ιστορική Μαζί κυρία. το ψηφίσαν. Συμφωνούμε. Μαζί το. το ψηφίσαν. Λοιπόν, όμω Επιτρέψτε μου να πω. Και, κλείστε, κύριε και, κύριε και δεν κύριε, είναι δυνατόν να μα γίνονται μαθήματα ιστορία ή επίκληση ιστορία και ιστορικών ευθυνών από ένα κόμμα το οποίο δοκιμάστηκε, το οποίο καλλιέργησε το δεν υπάρχει εναλλακτική και έσπρωξε ένα κόσμο, τον έκανε πάσα δώρο στη Νέα Δημοκρατία και δικαίω στην πολιτική Μητσοτάκη. Και βέβαια δεν μπορεί να μιλάνε για αριστερά αυτοί οι οποίοι έχουν συμμαχήσει κυβερνητικά με τη δεξιά των Ανέλ, ούτε αυτοί που έχουν του Αντόναρου ούτε του εσημασμένου αντικομουνιστέ το μαρατζίδιδε. Ψηφι... Αυτό που ψηφίσατε εσεί, κύριε λοιπόν. <συνή> 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 Γιατί εμεί από 89 <συνή> το 89 βγάλαμε συμπεράσματα. Τι Το 51 τι κάνατε. Είναι ωραία η συζήτηση. Αλλά θα πρέπει να σκεφτείτε μια κουβέντα Μια κουβέντα Μια κουβέντα Έχουμε ακόμα ένα λέμε Το επόμενο λοιπόν διάστημα. Αυτό το οποίο είναι κρίσιμο να προκύψει από την κάλπη είναι ένα ακόμα πιο δυνατό κουκουέ για μια πραγματικά μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση δείτε, στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί κάποιο πρέπει να είναι το αντίπαλο δέο. Λοιπόν, στι 21 του Μάη έγινε ένα βήμα από εκατοντάδε χιλιάδε εργαζόμενου, επαγγελματίε, νέου και έδωσαν ένα αυξημένα ποσοστά στο ΚΚΕ. Κατά τη γνώμη μα αξιοποιώντα όλη αυτή την εμπειρία που έχει αποκτηθεί όλο αυτό το διάστημα, είναι προ το συμφέρον των πολλών να υπάρχει ένα ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ. Ακριβώ γιατί επειδή το επόμενο διάστημα έρχονται ζώρικα, πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μα, να έχουμε μια όσο το δυνατόν πιο ισχυρή μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση, η οποία θα κάνει τη ζωή δύσκολη στην αντιλαϊκή κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και θα δυναμώσει σας. την ελπίδα.